ήταν. Μάθανε ότι ήρθε ο Κατσιφάρας, πλακώσανε οι διαφημιστές. Δεν μας αφήνουν να κάνουμε εκπομπή. Καλύτερα να πάρετε κανένα λεφτό. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι από τον Κατσιφάρα η εκπομπή δική σου. Έχεις δώσει μετράω κι εγώ, παίρνω κι εγώ τα δελτία των μετρήσεων που γίνονται. Μπορείς να πάρεις και ποσοστά από τις διαφημίσεις, εκεί το πας τώρα. Έχεις δώσει δύο συγκλονιστικές ειδήσεις. Μία είναι ότι στο απότερο μέλλον ο Άκης έχει και ανταγωνισμό για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Στο απότατο. Μακριά. Απότατο, μακριά. Μετά το 3.000. Θα δούμε. Δεν είπα για το 3.000. Περίπου. Θα δούμε. Υπάρχει περίπτωση νωρίτερα να υπάρχει θέμα. Μετά από 10 χρόνια θα δούμε. Δεν κάνουν λίγα. Εμάς δεν μας φτάνουν. Δεν μας φτάνουν εσάς. Και έχεις δώσει και τη δεύτερη συγκλονιστική είδηση ότι είσαι υποψήφιος για γάμο. Βεβαίως. Και θέλω να σε ρωτήσω από την εμπειρία σου, μετά από γύρω στα 35 χρόνια στην ενεργό δράση, τι πρέπει να κάνεις και πώς κατάφερες μέχρι τώρα να κρατήσεις τις γυναίκες μακριά. Από το. Από ξέρεις, από το. Μακριά, όχι. Από το τέτοιο, από το. Να σου πω κάτι, ότι. Το κακό, όπως το λένε. Δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα, διότι. Δεν σε έχουν απειλήσει, δηλαδή. Ποτέ. Όχι, δεν έχουν απειλήσει. Με δεν το γάμο. Δεν μου έχουν και προτείνει ποτέ γάμο. Άστα. Θέλω να πούμε ονόματα, μη λέω μόνο. Δεν αλήθεια σου λέω, δεν με έχουν ούτε πιέσει, ούτε μου έχουν κάνει καν πρόταση. Θα μου πεις ότι δεν είναι κομψό να κάνει μια γυναίκα σε έναν άντρα πρόταση γάμου. Αλλά και εγώ δεν τόλμησα από φόβο να προτείνω. Μα εδώ έγινε υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, δεν θα γινώσουν γαμπρός. Γιατί λένε διάφορα, τι ξέρει από καράβια ο. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι εσύ είσαι από το. Καλέντζι. Έχει θάλασσα. Χίλια υψόμετρα. Θάλασσα είδα 18 χρονών. Και μετά είδες υπουργείο αμέσως μετά. Ο Ανδρέας. Αυτά τα θαύματα θα κάνει μόνο ο Ανδρέας. Ναι. Διότι είναι κατά το Σύνταγμα ευθύνη του Πρωθυπουργού ορισμός των υπουργών. Οπότε, ό,τι και να πει, τι άλλο υπουργείο θα αναλάμβανες εάν σου έλεγε ο Ανδρέας. Πότε. Γενικά τώρα, αύριο που θα κάνετε ένα σχηματισμό. Τώρα. Τη βάζω τον Παπανδρέου, γιατί δεν τη βάζετε μέσα στην κυβέρνηση. Τι σα έχει κάνει. Εμένα ρωτάτε. Ποιον να ρωτήσω. Όταν βρείτε τον Πρωθυπουργό, ρωτήστε τον Πρωθυπουργό. Εγώ τι κάνω. Εγώ κάνω υπουργού. Εγώ κοιτάω να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να διεφλάξω τη θέση που μην βρεθώ παυσανία. Πού να βρεθείς, παιδιά. Αυτά δεν έχουν συμβεί και μάλιστα όλο ο κόσμο ξέρει ότι ο Παπανδρέου ακούει 2-3 ανθρώπου. Ακούει τη Δήμητρα. Ακούει τον Κατσιφάρα. Ακούει τα όργανα και ακούει του πάντε και δεν έχει ποτέ διακόψει κανέναν. Νομίζω ότι έχει μια εμπειρία. Υπήρχε μια εποχή που είδε τον Πανδρέου για πολλή ώρα. Για να γίνω υπουργός και εγώ, δεν έκανε. Όχι, όχι, σαν δημοσιογράφος. Σαν δημοσιογράφος. Σε διέκοψε ποτέ ο Παπανδρέου? Όχι, νομίζω κανένα δεν διακόπτει, αλλά νομίζω ότι τα ακούει αυτά. Όλα όσα του λέτε εκεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα ακούει Βερεσέ και μετά κάνει τα δικά του. Βερεσέ δεν νομίζω ακούει όλα. Ορισμένα ναι. Διότι του λέτε και διάφορες ιστορίες για αγρίους. Μα τι να, αφού είπαμε να τα πούμε όλα. Να τα πούμε. Πώς γίνεται τόσο καιρό, δεν έχετε. Εσύ είσαι και άνθρωπος της πράξης και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, να πούμε και κάτι επί του πρακτέου, είναι ένας από τους λίγους τομείς όπου δεν έχει γίνει σφαγή. Ούτε μεταξύ ναυτεργατών και αλλιεργατών και εφοπλιστών. Επικρατεί και τότε που ήσουν παλιά επί Πασόκ, που ξεκίναγαν οι άλλοι και έκαναν να κάνουν την επανάσταση, ο Κεδίκογλου, δεν ξέρω εγώ τι θέλει να καταργήσει το εμπόριο. Εσύ τα έχεις καλά. Εργασιακή ειρήνη, όλοι να προοδεύουν. Τι γίνεται τώρα? Άκουσε. Στην οικονομία δεν υπάρχει πολιτική. Πώς? Πού την είναι? Σαφής πολιτική. Σαφής. Το αν καθυστερήσαμε για να καταθέσουμε το. Κάνα 8 μήνο. Στάσου Θέμο. Να μην λέμε. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Είχαμε ένα ατύχημα. Για να το λέμε. Περισσότερο. Δυστύχημα. Δυστύχημα. Και πραγματικά ένα δυστύχημα. Χάσαμε ένα καλό στέλεχος, τον υπουργό μας, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Είναι δεδομένο. Σε όλους τους άλλους τομείς τι έχει γίνει? Έχει γίνει τίποτα, Γιώργο? Έτσι τώρα πες το ανοιχτά. Πρέπει να γίνουν ακόμα και άλλα πράγματα. Πολλά. Δεν λέω, αλλά. Πρέπει, Θέμο, για να κρίνεις, πρέπει να δεις την γενική κατάσταση. Να δεις τι αντιμετωπίζεις. Την γενική βλέπουμε. Μην κοιτάς, και δίκιο έχεις, μην κοιτάς για το Υπουργείο Ναυτιλίας. Το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι τυχερό. Γιατί? Γιατί τυχε, τόσο σκληρά συνδικάτα έχετε, αλλά κάπως. Ναι, αλλά έχουμε. Τους έχεις βάλει σε μια θέση εκεί. Όχι, και δεν το έχω βάλει εγώ. Για να μην, εγώ δεν θέλω να παίρνω όλα αυτά ότι τα έχει κάνει ο Κατσιφάρας. Υπάρχει μια συνεργασία των εργοδοτών με τους εργαζόμενους και υπάρχει συγκυρία. Που η ναυτιλία είναι με τα πάνω της. Είναι ο πιο δυναμικός κλάδος της οικονομίας και, και δεν υπάρχει καμία ανεργία σήμερα και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Στα άλλα τι θα κάνετε? Στη ΔΕΗ που τους διώχνετε, στην Ολυμπιακή, σε όλα αυτά. Στη ΔΕΗ, τι να σου πω εγώ, να όταν φύγω από τον έδιωχνε. Πειραιά, να πάω στη ΔΕΗ, να πάω στα άλλα υπουργεία. Δεν έχω δεν γίνεται, δυνατότητα. Δεν πρέπει τώρα. Εγώ κοιτάω το δικό μου το χώρο, τι θα κάνω. Να αλλάξουμε τώρα θέμα.
Να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε ό,τι θέλει. Μου φάνηκε τώρα, επειδή είπες για γάμο και τα λοιπά, τι δουλειά έχεις, σε είδα τις φωτογραφίες σήμερα, στα γενέθλια της Μιμής Ντενίση. Είναι φίλη μου η Μιμή Ντενίση. Και πήγα να της ευχηθώ τα, δεν ξέρω, τα 38, τις 36, τις 39. 33. 33 να γίνουν 83, 103. Αργά-αργά όμως, βιαζόμαστε. Αργά-αργά. Λοιπόν, δεν πιστεύω να είναι υποψήφια. Που μου είπες πριν ότι υπάρχουν υποψήφιες για το γάμο και να είναι και δεν είπα εγώ υποψήφιος. Εγώ είμαι υποψήφιος. Να έχουμε προβλήματα με το Χάβελ. Εγώ είμαι υποψήφιος και δεν μιλώ ποτέ για κυρίες και για γυναίκες. Όσο και να με πιέζει, δεν πρόκειται να σου πω. Έχω το μαράζι μου, υποφέρεις, αλλά δεν πρόκειται να σου το υποφέρεις. Πω. Υποφέρω. Διότι δεν θα ήμουν σωστό άνθρωπο αν δεν υπέφερα. Γι' αυτό είναι και τα Αρμάνι και τα έτσι και τα αλλιώς. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτά εξωτερικά, είναι εσωτερικά. Εσωτερική μέσα... καλή ήπια δηλαδή. Εσωτερική, ναι. Αυτά είναι. Τι να τα κάνει τα Αρμάνι και τα κολοκύθια. Ξέρεις γιατί, γιατί λένε ότι μοιάζει η ΑΕΚ με το Πασόκ. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα μου. Ναι, γιατί λέει δεν έχει κανένα παίκτη, αλλά παίρνει για το πρωτάθλημα. Πώς είναι δυνατόν με χωρίς παίκτη. Δεν έχει τίποτα, έχει παίκτες. Παίκτες έχει ο Ολυμπιακός. Όπως η Νέα Δημοκρατία έχει παίκτες, σαν μονάδες έχει φοβερούς παίκτες και στο Πασόκ δεν έχετε τίποτα και όλο είστε από πάνω. Δεν θα πάω στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα του Πειραιά και δεν είμαι αντί στο ποδόσφαιρο. Πες και τίποτα. Συμπαθείς ο Ολυμπιακός. Σε προκαλώ να πεις δηλαδή. Όχι, δεν πρέπει να πω. Αλλά όταν μου μιλάς για τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Διότι δεν έχει ούτε σύνολο, ούτε ένα παίκτη γκολτζή. Έχει τον Εύερτ. Μα μπορεί να βάλει τέρμα ο Εύερτ. Εμείς έχουμε το καλύτερο σεντρεφόρ στον κόσμο, τον Παπανδρέου. Του δίνεις μπαλιά και βάζει γκολ κατευθείαν. Τι να βάλει ο Εύερτ, μπορεί να βάλει. Ούτε από πέναλτι. Ωραία, ούτε από πέναλτι θα πετάξει μπάλα στον αέρα, σου λέω. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Αλλά εδώ βγαίνει ο Εύερτ και σας καλεί, μάλιστα καλεί τον Αντρέα να κάνουν και τηλεοπτικό διάλογο. Και ο Αντρέα κρύβεται. Δεν πάει. Κρύβεται. Δεν έχει κρυφτεί ποτέ ο Παπανδρέου. Μην το παραλένε. Βαριέται. Όχι, καθόλου δεν βαριέται. Ο Παπανδρέου και προχθές, εχθές στη Βουλή, παντού είναι παρόν. Ουδέποτε κρύβεται. Στην τηλεόραση γιατί δεν πάει. Όπου θέλετε πάει. Αφού δεν το φω Μητσοτάκη, το φώναζε, άντε με το Μητσοτάκη, ούτε εγώ θα πήγαινα. Δεν μου λες. Με τον Εύερτ, γιατί δεν πάει, που είναι μια χαρά άνθρωπο. Καλό είναι, αλλά δεν ξέρω, ο Παπανδρέου θα κρίνει, αλλά είναι λίγο. Δεν έχει χάσει καθόλου από τα κιλά του. Θα πρέπει ο να ο Παπανδρέου, έχει. Ο Εύερτ. Ο Εύερτ. Ναι. Ναι, γιατί τρώει πολύ. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε τώρα ορισμένες συγκεκριμένες επιλογές, γιατί με το οποίο είναι για το κοντρόλ ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα του κοινού. Υπάρχει ένα ερώτημα, καταρχήν το πιο φοβερό ερώτημα που μας ήρθε ήταν γιατί δεν έχει, λέει, μια ράμπα από τον Πειραιά μέχρι τη Βάρκηζα, δεν ξέρω, δεν με έχει απασχολήσει ποτέ, που να βάζουν τις βάρκες τους μέσα. Έχουν δίκιο. Είναι θέμα αυτό, είναι πρόβλημα. Υπάρχουν προβλήματα διότι δεν έχουμε τίποτα άλλο στην περιοχή εδώ του Λεκανοπεδίου και γενικά στην Ελλάδα από τη θάλασσα. Και, δεν υπάρχει ράμπα να βάλουν δεν υπάρχει μέσα. Ράμπα, δεν υπάρχουν έργα, δεν μπορούν να δέσουν. Δεν μπορούν να δέσουν μια βαρκούλα. Τρελό είναι, τελείο. Και δεν είναι τρελό πάλι, πάρε τις στατιστικές, Θέμο, πόσοι πνίγονται στην Ελλάδα. Μια χώρα η οποία είναι... Εδώ δεν ξέρουν είναι αυτή και μπάνια. Είναι κατάσταση. Είναι αυτή και δεν ξέρουν μπάνια. Εγώ όμως με είπες ορεινό, αλλά δεν πρόκειται να πλέω όταν πέσω τώρα, δεν πρόκειται να πάω στον πάτο. Εντάξει. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για την ανάπτυξη του ναυταθλητισμού, για την καθαρότητα. Αλλά άστα ναυταθλητισμό να πούμε για άλλα αθλήματα τώρα. Βλέπεις για. Θα έβλεπες Βάνα Μπάρμπα, θα έβλεπες Βίκη Κουγιανού, θα έβλεπες τη Μενεγάκη. Αν σου βάζα αυτά τα ζητήματα. Εκτός τα μεγάλα τρίτη, ζητήματα. Και οι τρεις είναι φίλες μου, εκτός από την Τρίτη. Οι δύο είναι φίλες μου. Μη με βάζεις σε τέτοια. Δεν πρόκειται να πάρεις απάντηση. Δεν μπορεί να πάρει μια θέση. Γιατί είναι φίλες μου. Αν δεν πάρεις θέση αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορώ να πάρω θέση. Ούτε μεταξύ Κουγιανού και Μπάρμπα. Όχι. Ούτε εγώ θα μπορούσα να πάρω θέση. Τότε δεν το βάζεις εμένα. Την ορθότατη κρίση σου. Κάνω μια πρόβλεψη. Σε πόσο καιρό θα πέσει το Πασόκ. Το Πασόκ. Το Πασόκ θα έρθει πάλι στον ελληνικό λαό μετά από 4 χρόνια για να κρυθεί και θα πάρει και την επόμενη τετραετία. Μάλιστα. Και ο επόμενος αρχηγός σας ποιος θα είναι. Θα είναι ο Πάγκαλος, θα είναι ο Άκης. Ποιος επόμενος. Θα είναι ο Σιμίτης. Θέμο, εσύ είσαι έξυπνος δημοσιογράφος. Μην κάνεις και μην βάζεις στο μυαλό σου πράγματα που τα βάλαν άλλοι και τα γράψανε πρωτεύουσα και διαψεύστηκαν. Αφού όλοι λένε ότι θα αλλάξει τον αρχηγό και ότι ο Αντρέας θα γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό θα το κρίνει ο ίδιος. Τότε θα τα δούμε. Θέλει. Κάτσε να αφού δούμε. Το ξέρεις. Μα πού να ξέρω τι θέλει. Άμα δεν ξέρεις εσύ, αυτό. Έχει κάνει δηλώσεις και έχει πει ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η ενεργός πολιτική. Και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είναι ενέργεια τώρα τα. Τώρα τι ενεργός είναι. Έχεις, δεν έχει μικρές είναι οι αρμοδιότητες, έχει πολλές παραστάσεις για στεφάνια, τελετές, πράγματα. Αλλά ο Ανδρέας είναι της δράσης. Ο ίδιος θα κρίνει. Όταν θα έρθει η ώρα. Αλλά γιατί βιαζόμαστε γι' αυτό, ρε Θεέ μου.
Κάτσε να το δούμε. Δεν μπορεί για την κουβέντα. Δεν είπε να γίνει πρώτο. Μου είπε κάποιο στην Αμερική τώρα που ήμουν στο Ταξίδι. Μου λένε τελειώσαμε. Ναι, για λέγε, τι σου είπε. Μου είπε ότι όταν έβλεπε τον πρόεδρο του Πασόκ να είναι στο τραπέζι με τον Κλίντον, τον Γκορ, τον Κρίστοφερ και του άλλου, μου λέει κάποιο Αμερικανό. Σοβαρό άνθρωπο. Που έχει υπηρετήσει την Ελλάδα. Πόσο λάθος έχω κάνει με αυτά που έχω γράψει. Λέω πότε τα έγραψες. Όταν είχα ένα πόσο στην Ελλάδα. Τι έγραφες. Ότι δεν ξέρω αν θα είναι στη ζωή ο Παπανδρέου. Του λέω δεν ρώτησες ποτέ. Άκουγες. Έπρεπε να ήταν ο Ανδρέας, έπρεπε να είναι πρόεδρος της Αμερικής. Ο Κλίντον να τον είχαμε εδώ να βοηθήσει. Τελειώσαμε. Πόπο, θα με απολύσουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι τελειώσαμε. Ναι, ναι, πάει τελείως. Μα δεν τελείωσε. Θα ξανάρθουμε. Με τελείωσε η εκπομπή. Ειδήσεις. Γεια σας. Πώς πέρασε έτσι.